Είμαστε έτοιμοι. Ναι, ναι. Για τις μεγάλες καταστροφές στις υποδομές, στις κατοικίες, στα καταστήματα, στον αγροτικό τομέα, για τα αυτοκίνητα, ήδη καταθέσαμε επίκαιρη ερώτηση και ζητούμε την άμεσες αποφάσεις της κυβέρνησης με αποζημιώσεις όπως έχει γίνει σε άλλες περιοχές. Από τις χθεσινές ανακοινώσεις της κυβέρνησης έλειπε η άμεση ενίσχυση των επιχειρηματιών με 8.000 ευρώ που δόθηκε στον Ιαννό. Έλειπε η ανακοίνωση για τα αυτοκίνητα. Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη σε Δήμο Μαλεβιζίου και Δήμο Σιτίας είναι πάνω από 120 τα αυτοκίνητα. Και βέβαια σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Τα λέω ενδεικτικά. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής θα παρακολουθεί τις αποφάσεις της κυβέρνησης και τις επόμενες μέρες σε συνεργασία και με τους εκπροσώπους των κατοίκων, των αγροτών, των επιχειρηματιών θα παρεμβαίνει προκειμένου να μην μείνει κανείς αβοήθητος. Θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια προς τις οικογένειες των δύο συμπολιτών μας που έχασαν άδικα τη ζωή τους στη συμφωνική αυτή καταστροφή. Βλέπουμε γύρω μας μια βιβλική καταστροφή. Πρέπει η πολιτεία άμεσα να αποζημιώσει τους πολίτες που υπέσαν αυτές τις μεγάλες καταστροφές στις κατοικίες και στις περιουσίες τους και στις επιχειρήσεις τους. Πρέπει οι αποζημιώσεις να έρθουν άμεσα και να μπορέσουμε με ένα σχέδιο να έχουμε αποκατάσταση όλης αυτής της καταστροφής. Ήδη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, έχει καταθέσει ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να υπάρξει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα σχέδιο και χρηματοδότηση για άμεση αποκατάσταση αυτών των τεράστιων ζημιών που έγινε και εδώ στην περιοχή αλλά και φυσικά και στη Σιτία. Όπως είδαμε και σε προηγούμενες καταστροφές υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις όσον αφορά την χρηματοδότηση που πρέπει να υπάρξει και την αποκατάσταση των ζημιών. Πιστεύουμε αυτή τη φορά οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις να περιοριστούν. Ζούμε σε μια εποχή στην οποία οι συνεχόμενες φυσικές καταστροφές πρέπει να δημιουργήσουν την ανάγκη να υπάρξει ένα σχέδιο πρόληψης έτσι ώστε να μην βιώνουμε συνεχώς ανθρώπινες ζωές να χάνονται αλλά και περιουσίες να καταστρέφονται. Το ΠΑΣΟΚ από την πρώτη στιγμή βρίσκεται δίπλα στις καταστροφές και στην περιοχή και θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ ώστε μέχρι να αποκατασταθούν όλες οι ζημιές. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα κλιμάκιο της Δημαρχιακής Επιτροπής και του ΠΑΣΟΚ ήρθαμε στις πληγήσεις περιοχές για να έχουμε μια ιδία άποψη του μέγεθους των καταστροφών. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής ζητάμε από το κράτος και την κυβέρνηση να έχει άμεσα αντανακλαστικά, να υπάρξουν άμεσες αποζημιώσεις στους επιχειρηματίες και στους κάτοικους της περιοχής και να μην κολλήσουμε ξανά στα γρανάζια της γραφειοκρατίας όλες αυτές τις διαδικασίες. Θα πρέπει να υπάρξει μια άμεση στήριξη των πληγέντων για να μπορέσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να επανέλθουν οι κάτοικοι επιχειρηματίες στη φυσιολογική τους κατάσταση.